Θέλατε να ανοίξουμε τη συζήτηση για τον χώρο της υγείας. Παγκρίτιος ξεσο... ξεσηκωμό λοιπόν την ερχόμενη Τετάρτη και να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον κύριο Δημήτρη Φλιτζανίου, πρόεδρος των εργαζομένων του Βενιζελίου Νοσοκομείου, ο οποίος βρίσκεται μαζί μας. Καλησπέρα σας, ε, καλώς ήρθατε. Μετά από ένα χρόνο πάλι εδώ. Μετά από ένα χρόνο, ε. Ναι, αν θυμόμαστε πριν ένα χρόνο που είχαμε τη μεγάλη πορεία για το Βενιζέλιο. Έτσι. Με τότε υπουργό τον κύριο Χρυσοχοίδη. Και τα λέγαμε τότε, κύριε Φλετζάνι, και να τολμήσω να ρωτήσω γιατί μου δίνετε για την κατάλληλη πάσα. Τώρα, ένα χρόνο μετά, έχει αλλάξει κάτι και αν έχει αλλάξει προ το καλό. Γιατί προ το κακό. Σύμφωνα με τον Υπουργό, θεωρεί ότι το σύστημα έχει σταθεροποιηθεί. Εμεί βλέπουμε ότι είμαστε σε χειρότερη κατάσταση χειρότερη. από ότι είμαστε πριν ένα χρόνο. Δυστυχώ. Σε χειρότερη κατάσταση ω προ όλα τα, τα δεδομένα και, και όλε τι παραμέτρου. Και το λέω αυτό γιατί υπάρχει το Υπουργείο Υγεία που λέει, εγώ κάνω προσπάθειε. Αυτό τουλάχιστον ισχυρίζεται το Υπουργείο. Ε, έχουν αποδώσει κάποιε προσπάθειε και αν έχουν γίνει. Όπω το βλέπετε εσεί από μέσα, ω εργαζόμενοι. Έχω φέρει και αριθμού που αποδεικνύουν ακριβώ το αντίθετο. Πείτε και μας. μιλάμε για το Βενιζέλιο. Ε, παράδειγμα. Το 2000, θα πάρω σαν μετροσύγκριση 19, γιατί ναι. είχαμε μετά την πανδημία μια τριετία δεν ήταν το σύστημα ομαλό, ούτε η προσέλευση λόγω της πανδημίας του κόσμου, λόγω που φοβόταν την πανδημία και τα λοιπά. Λοιπόν, από το 19 μέχρι τέλος του 19 με τέλη του 23 συγκρίνουμε. Έχουμε λιγότερο προσωπικό, 20 άτομα, παρότι το νοσοκομείο είναι μεγαλύτερο. Αν ξεχνά, μην ξεχνάτε ότι έχουμε ένα νέο κτίριο, έτσι, που αναπτύχθηκαν νέε υπηρεσίες. Το προσωπικό είναι πιο γυρασμένο με περισσότερα προβλήματα και ο οργανισμό ώστε να ανταποκρίνεται στι σύγχρονε ανάγκε που έχουμε. Οι χειρουργικέ επεμβάσει σε σχέση με το 19-15% μειωμένε και σε σχέση με πέρυσι το 24 είναι ακόμα πιο μειωμένε σε σχέση με το 23. και μάλιστα αυτέ που γίνονται, γίνονται με τη βοήθεια ιδιωτών. Έτσι. Ναι. Συνεπώ, και πολλέ κλινικέ ε, βγάλαμε δελτίο τύπου που αναφέρουμε γενικότερα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν όλε οι κλινικέ. Είτε απεικονιστικά δεν γίνονται οι αξονικέ ή οι μαγνητικέ, δεν εξυπηρετείται ο κόσμο όπω παλιά, λόγω επειδή έφυγα περίπου το μισό προσωπικό. Είτε στο γαστρεντερολογικό τμήμα το ίδιο που εξυπηρετεί δυο, σταθερά 2.000 ασθενεί. Εματολογική κλινική, κλινική αδυνατή να εξυπηρετήσει Νέα περιστατικά και ο κατάλογο μεγαλώνει. Και... Άρα, συνεχώ κάνουμε εκτόσει. Εγώ καταλαβαίνω, κύριε την στην υγεία και ε, δεν το λέω αυτό σε καμία μορφή προ του εργαζόμενου, οι οποίοι καθημερινά έρχεστε να με μεγαλύτερο φόρτο ε, ω προ την εργασία σα και αυτά που έχετε να αντιμετωπίσετε και με μεγαλύτερε δυσκολίε. Προφανώ. Η αντιδικοποίηση τη δουλειά. Ε, το λεγόμενο burnout μπορεί και να δημιουργήσει και λάθη, σφάλματα, επικίνδυνε καταστάσει. Εμεί γι' αυτό φωνάζουμε, για να μην έχουμε τα νέα τέμπια σε εισαγωγικά. Μπορεί να συμβεί ένα πάσα στιγμή κάποιο λάθο το οποίο να είναι σοβαρό. Να είναι σοβαρό και γιατί μιλάμε για το χώρο τη υγεία, μιλάμε για Ανθρώπους, γιατί τώρα εσείς μπορείτε να παραθέτετε αριθμούς, όπως είναι φυσιολογικό για να κάνουμε την καταγραφή, αλλά πίσω από τους αριθμούς υπάρχουν εργαζόμενοι, υπάρχει ο άνθρωπος, υπάρχουν οι ανάγκες του και φυσικά υπάρχουν και οι δυνατότητες του. Πάμε λοιπόν τώρα για την ερχόμενη Τετάρτη, ένας ε, παγκρίτιος ξεσηκωμός, ένα κάλεσμα παγκρίτιο, το οποίο ευελπιστείτε να έχει την ίδια και μεγαλύτερη αποδοχή, φαντάζομαι, από το παγκρίτιο συλλαλητήριο της πέρσινή χρονιάς. Και okay. Το συλλαγητήριο ήταν εντυπωσιακό, ήταν και πορεία ταυτόχρονα. Ναι. Τώρα θα έχουμε μία συγκέντρωση στην Πλατεία Ελευθερία. Mm -hmm. Έχουν δηλώσει στήριξη από όλη την Κρήτη, διάφοροι φορεί, από ονομαρχιακά τμήματα, από ΑΔΔ, από φορείς όλων των ομών, από δημοτικά συμβούλια, από όλα τα σωματεία και υγειονομικών. Ε, περιμένουμε πολύ μεγάλη προσέλευση. Έχουν κλείσει ακόμα και εμπορική σύλλογο, α πούμε, έχει κλείσει τα μαγαζιά. Έχουν βάλει λεωφορεία από το Λασίθι, από τα Χανιά, από το Ρέθμινο για να έρθουν στο Ηράκλειο. Άρα είναι το, το, το κοινό σημείο, το σημείο του το, το, ραντεβού είναι στο Ηράκλειο, αλλά είναι φορεί από ολόκληρη την Κρήτη, οι οποίοι είτε είναι στα νοσοκομεία μέσα, είτε όχι, είτε είναι μέρο τη κοινωνία, γιατί όλοι έχουμε να κάνουμε με το νοσοκομείο και αυτό νομίζω ο κ. το έχει καταλάβει και ο κόσμο. Δηλαδή η κοινωνία αγωνιά, φοβάται ακόμα και αν δεν έχει άμεση σχέση. Ξέρει ότι ...κάποια στιγμή στη ζωή του, είτε το ίδιο είτε κάποιο ε, οικογενειακό φιλικό του πρόσωπο... ...θα περάσει την πόρτα ενό νοσοκομείου. Δυστυχώς και έτσι όπως πάνε να, να φτιάξουν το νέο σύστημα υγιές το με το νέο χάρτη εσύ... ...αυτό που θα παρέχουν στο μέλλον είναι κάποιες βασικές παροχές δωρεάν... Mm. Στι υπόλοιπε ο ασθενή θα πρέπει να πληρώσει. Μα γιατί από τη στιγμή που έχει πληρώσει τόσα χρόνια εισφορέ, να του πει ότι για να κάνει μια χειρουργική επέμβαση θα πρέπει να πληρώσει, είτε να πληρώσει μια ιδιωτική ασφάλεια, είτε δεν έχουμε να σου δώσουμε ραντεβού άμεσα, έλα σε τρει μήνε, έξι μήνε, για να κάνει μια εξέταση. Οπότε θα αναγκαστεί ο άλλο επειδή έχει πρόβλημα να πάει στον ιδιωτικό τομέα. Και όλα αυτά για ποιο λόγο γίνονται. Γιατί απλά δεν θέλουν να δώσουν χρήματα στου εργαζομένου. Γιατί χρήματα δίνονται τη Ευρωπαϊκή Ένωση των φορολογούμενων για κτίρια, για εξοπλισμό, για εγκαταστάσει, τα οποία όμω για να λειτουργήσουν χρειάζονται και το προσωπικό. ναι, ναι τώρα είπατε στην αρχή για, το, για τι νέε εκτηριακέ εγκαταστάσει στο Βενιζέλιο. Ναι, μεγαλύτερο νοσοκομείο. Ναι, ενδεχομένω και καινούργια μηχανήματα. Ποιο θα δουλεύει όμω όλα αυτά. Ακριβώ. Και πολύ φοβάμαι ότι αυτό που θα τα δουλέψει θα είναι ιδιωτικέ εταιρείε και ιδιωτικοί οι οποίοι θα έρθουν να προσφέρουν όχι προφανώ τα φύλλα κερδόση τη υπηρεσία και για τι οποίε θα πληρώνει ο ίδιο ο ασθενή. Από τη σε αυτό δεν μπορούμε να το δεχτούμε και γι' αυτό αγωνιζόμαστε. Και αγωνιζόμαστε δεν αγωνιζόμαστε για εμά, για τα δικά μα δικαιώματα. Αγωνιζόμαστε για τα παιδιά μα, για να καταλάβει ο κόσμο ότι είναι ένα πρόβλημα που αφορά του ίδιου μα, αφορά όλου μα. Είπατε πριν δεν θέλουν να δώσουν χρήματα στου εργαζόμενου. Θεωρείτε ότι αυτό θα ήταν η, η καλύτερη απάντηση για να γυρίσει το προσωπικό στα νοσοκομεία, ενδεχομένω και νέοι να ενδιαφερθούν να εργαστούν στα νοσοκομεία. Γιατί ακούμε ω επιχείρημα από το Υπουργείο Υγεία ότι εμεί κάνουμε προκηρύξει, δεν υπάρχει ενδιαφέρον, δεν υπάρχουν γιατροί οι οποίοι θέλουν να εργαστούν, δεν υπάρχει προσωπικό το οποίο και άλλε ειδικότερα φυσικά ε, να εργαστεί μέσα στο νοσοκομείο. Άρα, τι. Δεν υπάρχει ενδιαφέρον, γιατί. Ποιο γιατρό για παράδειγμα, θα έρθει. Όταν θα ξέρετε ότι θα πάει σε μια κλινική, mm. θα πρέπει να εφημερεύει 10 με 15 φορέ το μήνα. Mm. Αυτός δεν είναι, αυτό είναι ένα εργασιακό μεσαίωνα. Το ίδιο ισχύει βέβαια για τι περισσότερε ειδικότητε. Mm. Ε, όλα είναι μια λυσίδα και τα οικονομικά κίνητρα πρέπει να δοθούν, προκειμένου να έρθει και προσωπικό. Όλα είναι μια λυσίδα. Αν υπάρχει προσωπικό, θα, θα τραβήξει και άλλο προσωπικό και θα μπορέσει να ξεπεραστεί το πρόβλημα. Ακόμα και τώρα υπάρχει. Ε αιμορραγία, να το πω έτσι, από εργαζόμενου οι οποίοι αναζητούν ευκαιρίε στον ιδιωτικό τομέα, φεύγουν δηλαδή από το νοσοκομείο. Θα σα πω ένα παράδειγμα. Υπάρχουν καλύτερε ειδίκε. Δώσανε δικαίωμα, επειδή δεν θέλουν να δώσουν χρήματα στου γιατρού, ε, να ανοίξουν ιδιωτικά ιατρία. Το γνωρίζετε αυτό. Mm -hmm. ε, ένα μεγάλο μέρο, δεν ξέρω τα ακριβώς πώ το μπορεί να είναι 30, 140, αυτή τη στιγμή έχει κάνει αίτημα για να ανοίξει ιδιωτικά ιατρία γιατί, γιατί καταρχά επιδιώκει περισσότερα χρήματα για να μπορέσει να ζήσει με την ακρίβεια που ζούμε καθημερινά, την οποία αντιμετωπίζουμε με, όλοι μα. Αυτό τι θα είχε σαν αποτέλεσμα, σταδιακά ε, ο κόσμο όλο να κατευθυνθεί προ αυτά τα ιατρία. Δεν θα μπορεί να ξεπερβληθεί στο νοσοκομείο. Επομένω, μιλάμε για απευθεία ιδιωτικοποίηση τη υγεία. Mm -hmm. Αν δίνανε τα κίνητρα στου γιατρού και στο υπόλοιπο προσωπικό, αυτά τα ιατρία δεν θα είχε κάποιο λόγο να πάει να τα ανοίξει. Πόσε ώρε θα δουλεύει τη μέρα προκειμένου να μπορέσει να ζήσει. Mm -hmm. Και. Πόσο χρόνο θα του μείνει για τον εαυτό του, για την οικογένειά του, Λοιπόν. Πάντω το Εθνικό Σύστημα Υγεία να αποτελούσε ένα καταφύγιο για του πολίτε. Ξέραν ότι μπορούν να απευθυνθούν στο Εθνικό Σύστημα Υγεία για οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετώπιζαν, είτε είχαν χρήματα είτε όχι. Αποδείχθηκε. Και αυτό φαίνεται τώρα να αλλά. Αποδείχθηκε και στην, στην πανδημία, φυσικά. Καλά το λέτε αυτό. Και τώρα φαίνεται αυτό να μεταβάλλεται με, με ραγδαίο ρυθμό. Δηλαδή η εμπιστοσύνη του κόσμου στα νοσοκομεία. Αυτό εννοώ. Ε... Πολύ φοβάμαι ότι αν δεν αντιδράσουμε όλοι, θα ζήσουμε μια νέα Ολυμπιακή. Με την απαξίωση του συστήματο, στο τέλο ο κόσμο θα κατακτήσει και θα πει: ιδιωτικοποιήστε τα. Ναι. Αλλά αυτό δεν είναι προ όφελο κανενό. Κάλεσμα λοιπόν για την Τετάρτη, 6 Νοεμβρίου στι 5.30. Ναι, και πιστεύουμε ότι με τη συμμετοχή του κόσμου μπορούμε να ανατρέψουμε αυτή την πολιτική. Mm. Αλλά θέλουμε όλο τον κόσμο μαζί μα. Τελευταία φορά είδατε, κατέβηκε ο κόσμο και αναγκάστηκε ο Υπουργό και κατέβηκε τρει φορέ στο αν ξεσυλλοκοθούμε όλοι, μπορούσαμε ότι θα τα καταφέρουμε. Να ακουστεί λοιπόν η φωνή τη κοινωνία. Σα ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. πάρα πολύ. πολύ.